Olimpia. Landon in palleggio, un tiro da tre si potrebbe comunque tentare, lo fa lo Scadarelli, lo batte, ha fatto questa cosina, 7-6 abbondantemente in tempo. Paschi, un'altra, l'ennesima semifinale italiana, la prende in aria e senza scelta. Η μπάλα στα χέρια του Ζήση που γλιστράει, πέφτει, γυρίζει, σουτάρει για τρεις. Η μπάλα μέσα, απίστευτο φινάλε από τον Νίκο Ζήση που φεύγει και πανηγυρίζει. Είναι τρελό, είναι παλαβό αυτό που έγινε, είναι απίστευτο. Κερδίζει 70-69 την Εφές Πίλσεν. Το χρονόμετρο οδεύει προς το μηδενισμό, γυρίζει και σουτάρει στην ουσία τυφλά. Κατεπάει τέταρτη. Διαμαντίδης. Θα διασχίσει το γήπεδο, θα πετάξει την μπάλα από τη σέντρα. Καλά, πια απίστευτη φάση. Τι δεν έχουν ούτε μάτια μας από αυτό το παιδί. Αλλά το τόλμησε και αυτό. Κοιτάξτε ξανά από όπου σουτάρει. Και σουτάρει και σωστά, δεν πετάει την μπάλα. Με καρπό η μπάλα διασχίζει το γήπεδο. Das war Notwurf und jetzt noch die Möglichkeit für Sonny Weems für 3. Das ist doch nicht zu glauben. Ach, definitiv der Mann dieser ersten Halbzeit, vor allem des zweiten Viertels mit aber 17 Punkte für Sonny Weems hier in der ersten Halbzeit. Così andiamo a rivedere la prodezza di Ingles e poi pausa 68-66 Lakovic. Τη βάζει. 69-66. Σλούκας θα πετάξει την μπάλα από το κέντρο. Σλούκας μέσα! Μέσα! Φοβερό καλάθι! Ισοπαλία και παράταση! Φοβερό καλάθι από το Σλούκας! Θα έχουμε ένα έξτρα πεντάλεπτο. Κοιτάξτε, από το τρίποντο. Ούτε καν από το κέντρο. Από το τρίποντο πετάει την μπάλα. Ξανά. Πράγματι. Μισό βήμα μπροστά από το τρίποντο πετάει την μπάλα. Το Χάνς, Πρίντεζης, Σπανούλης, από πολύ μακριά τελείωνε ο χρόνος για τρεις! Βάζει την υπογραφή του στο τελικό, ο Βασίλης Σπανούλης, αυτός ο τεράστιος παίκτης, θα κάνει αυτό που είχε πετύχει η μεγάλη Γιουγκοπλάστικα και η φανταστική Μακάμπη. Το ξανακάνει γιατί και ο Ολυμπιακός είναι φανταστικός, είναι διαστημικός. Забил двумя руками с центра поля. Это три очка. Армейцы уходят на последний перерыв. Misses. Lanovic lets it fly. Oh, he got it! Unbelievable! Zoran Planinic wins the game in the most unlikely of scenarios. You know, the question in my mind when Langford, here it is, Langford is going to miss. No doubt on purpose. So that Anadolu FS can't take the timeout. Arslan pokušava Erceg sa velike udaljenosti, pogodio Erceg. Produžetak, obratite pažnju na ovaj šut Ercega. Trojka. Olimpiakos θα κερδίσει τη Μάλαγα με 72 γιατί ο Βασιλιάδης πετώντας την μπάλα πίσω από το κέντρο θα ευστοχήσει με ταμπλό. Περίμενα ένα δευτερόλεπτο για να δω που θα καταλήξει η μπάλα. Κοιτάξτε τι κάνει ο Κώστας Βασιλιάδης. Τον έβαλε περίπου 2 λεπτά και 8 ναι. δευτερόλεπτα. Ναι, ναι. Τώρα η πάσα έγινε στο Διαμαντίδη Δημήτρη. Διαμαντίδης γλιστράει. Ω, απίστευτα πράγματα πέφτοντας στο Διαμαντίδη. Κοιτάξτε τι κάνει. Γλιστράει, κρατάει σταθερό δεξί. Πέφτοντας πίσω με τα δύο ταμπλό και μέσα. Και εδώ κοιτάξτε, κάτι σας θυμίζει αυτό το καλάθι. Το έχεις ξαναβάλει. Πρέπει σε... Εγώ όχι, ο Φλούκας το έχει βάλει το παιχνίδι. Βέβαια. Βέβαια εκείνο το παιχνίδι. Λίγο πιο πλάι ήταν. Ναι, βέβαια εκείνο το παιχνίδι είχε οδηγηθεί στην παράταση. Η Στρασβούρ. Στην τρίτη περίοδο. 5 on the clock now. He crosses over, loses it. Surely he's not going to get a shot away here. Throws it up. And makes it Bobby Dixon. From his own half. Bobby Dixon, Jacques Tambiras is still here. Bobby Dixon. Επόμενο βήματα για τη σύρθη το παίξιμο του Αστέρα. Τελειώνει ο χρόνος, Παναγία μου. Τι είδαμε να μπαίνει. 20 στα 29 με 69% δίποτα και ο Καλάθης κατά χειροκροτούμενος αυτονόητο αυτό.
Bekovicius puts it up from... Oh, he made it! Can you believe it? He puts it up. He watches it. Good! You just never know what might happen. So that takes some of the sting out of the end of the court. With the lay-in, and Luka Doncic with the full quarter on the buzzer. Are you kidding me? Written all over it. I don't know what does. Are you serious? Come on, Luka, stop that. That's what they're going for tonight. Doncic takes it out. Look at that. Does that have play of the week written all over it? And right now, there's the shot clock still going. Muhammad's got to dish it up from long range. Oh! And Muhammad. Oh! Muhammad, was that serious? Well, when you're having trouble from around the bucket, just jack one from half court. And that's what Muhammad did right there. Way beyond the three-point line, he moved to 5 points in the period. Oh, my goodness! But he's answered from three-quarter court! And it's a one-possession game to end the first period. İkinci periyotta yeniden birlikte olacağız. 199, Ertel a los superhéroes, pero falla. El Fáculo intenta. ¡Oh! ¡Y la mete! Otro triple del Fáculo. Se van todos a la carrera. Que vaya primera parte. Jayce está saliendo casi todo bien, ¿no? Tanto ofensiva como defensivamente. Hemos prestado atención a los detalles. Who's going to drive? He's going to send up the runner, and he's made it! Gabriel Deck beats the buzzer to finish what has been a fine first quarter for him, and I think it's going to be a three. Campazzo has almost lost the dribble. He gets it to Fernandez. He gets the shot away. Oh, my goodness! Now, does that shot count? And if it does, Real Madrid have stolen victory. Fernandez has clearly beaten the shot clock, and the three-pointer is good. Rudy Fernandez. A lot of contact on that shot, and last shot is taken by Renfro. Are you kidding me? He made it from half court. He puts his arm up, just lets him shoot it, see if it goes in, just duck. And it wasn't run properly, stolen away and thrown by Balba, who strokes it on the buzzer from inside his own half. He exploded this arena from well inside his own half. Fana, Slukas with the half-court heave, and it's good! Kostas Slukas silences the crowd. Slukas heaves from half-court, nothing but net. To it when there was a bit of movement ahead of him. Vezenkov had to put it up, somehow got it to go. Sasha Vezenkov, not sure Vezenkov wanted the pass. He certainly didn't want it like that from Prentezis. But he got it away in.